Εκκλησία ετοιμάζεται και μαζί με εμάς όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία να τιμήσουμε την Αγία Σοφία. Γιατί ένας Άγιος δεν είναι μόνο ένας Άγιος μιας τοπικής Εκκλησίας, είναι ένας Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το συγκινητικό είναι ότι διαβάζοντας ένα κείμενο του Οικουμενικού Πατριάρχου που γράφει για τους Αγίους που επί των ημερών του αναγράφηκαν στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας, σημειώνει για την Αγία Σοφία το εξής. Αυτή η οποία απέκρυπτε τον εαυτό της από όλο τον κόσμο έγινε γνωστή σε όλη την Οικουμένη. Και πράγματι είναι τόσο ζωντανή η παρουσία της Αγίας ώστε και στην Αμερική και στη Ρωσία και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης να τιμούν την ημέρα της μνήμης της, να έχουν αγιογραφήσει εικόνες, να μας ζητούν από τμήματα των ιερών του Λιψάνου, να έρχονται πολλοί εδώ, δηλαδή και εκδρομικά αλλά και πολλά άλλα ιδιωτικά αυτοκίνητα για να ασπαστούν τον χώρο της ασκήσεώς της, την χαριτόβρητη τιμία κάρα της, τον τάφο της και όλα εκείνα τα οποία συνδέονται με το πρόσωπό της. Ετοιμαζόμαστε τις ημέρες αυτές, γι' αυτό και σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη αυτή. Θα ήθελα μέσω των μέσων μαζικής ενημερώσεως να παρακαλέσω το λαό μας για την δική του συμμετοχή. Διότι έχουμε ανάγκη των Αγίων, γιατί έχουμε ανάγκη την πρεσβεία των Αγίων στο θρόνο του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος μας λέει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι είδε λέει, τις ψυχές των επελεκημένων δια την δόξα του Αρνίου να κάθονται λέει, κάτω από το θρόνο του Θεού. Και συγχρόνως να υψώνουν χείραση και τίδα στο Θεό για όλους μας. Άρα λοιπόν οι Άγιοι πρεσβεύουν για μας και έχουμε ανάγκη την πρεσβεία και τη μεσητεία των Αγίων, ιδιαίτερα στις εποχές τις δύσκολες τις οποίες ζούμε. Οι Άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι μεταβάλλουν ακόμη και την βουλή του Θεού, όπως ακριβώς έκανε η Παναγία στο γάμο της Κανά, έτσι δηλαδή και οι Άγιοι πρεσβεύουν στο Θεό για τον καθένα μας ξεχωριστά. Έχουμε ανάγκη τους Αγίους, γιατί έχουμε ανάγκη την θεολογία των Αγίων. Και η θεολογία των Αγίων δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα μας. Όταν δηλαδή λέει κανείς για θεολογία σημαίνει ότι έχει μέσα του στην καρδιά του ενιδρυμένο το Θεό, το Πανάγιο Πνεύμα και έτσι έρχεται σε επαφή ο άνθρωπος αυτός, σε επαφή με το Θεό και πράγματι αναδεικνύεται και αυτός ένας τέτοιος θεολόγος. Έχουμε ανάγκη τους Αγίους γιατί έχουμε ανάγκη τον τρόπο ζωής των Αγίων. Βλέπετε ότι σήμερα εμείς χάσαμε την ανθρωπιά μας. Χάσαμε το ανθρώπινο πρόσωπο. Αντιμετωπίζουμε όλους τους άλλους ανθρώπους σαν νούμερα, σαν μονάδες, τα λέγαμε μετρήσεως. Και το βλέπουμε αυτό και στους πρόσφυγες, οι οποίοι καταφτάνουν καθημερινά στον τόπο μας και πολυμοκτονούν. Και βεβαίως το ήθος του Ορθοδόξου Έλληνα είναι πάρα πολύ ακμαίο, γι' αυτό και δίνει όλες του τις δυνάμεις. Σας εξήγησε και στην προηγούμενη συνάντησή μας για την τοποθέτηση της Μητροπόλεως μας και για τα τρόφιμα τα οποία στείλαμε στις δύο Μητροπόλεις και στην Οικουμένησα και στο Κιλκής για τους πρόσφυγες αυτούς. Έτσι λοιπόν ο κάθε Άγιος μας δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και ο κάθε άνθρωπος είναι άνθρωπος όταν έχει κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο δογμάτων ακρίβεια, πιστεύει δηλαδή στο Θεό και βίων φιλόσοφο, όταν δηλαδή εναρμονίζει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Με αυτά που σας είπα, θα ήθελα να παρακαλέσω το λαό μας μέσω των μέσων μαζικής ενημερώσεως να έρθει τόσο στον Εσπερινό που θα γίνει την Παρασκευή το βράδυ. Η μνήμη της Αγίας είναι 6 Μαΐου, λόγω όμως της ζωοδόχου πηγής μεταφέραμε τη μνήμη της Αγίας το Σάββατο για να μπορέσουν, γιατί όλη η επαρχία της Καστοριάς γιορτάζει τη ζωοδόχου πηγή. Να μεταφέρουμε λοιπόν, μεταφέραμε τη μνήμη της Αγίας το Σάββατο. Έτσι λοιπόν την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε ώρα 6:30 τον Εσπερινό, με τη συμμετοχή του γείτονος Μητροπολίτου Αγίου Σχετής της κυρίου Παύλου και του νέου Μητροπολίτου Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου, θα γίνει ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την επόμενη μέρα ο Όρθρος, ώρα 7, η Θεία Λειτουργία και η Λιτανία των Αγίων Λειψάνων μέχρι τον τάφο της Αγίας. Ένα πνευματικό πανηγύρι, το οποίο θα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε το Θεό και να ζήσουμε την πρεσβεία και τη μεσητεία των Αγίων και ιδιαιτέρως της Αγίας Σοφίας, η οποία, όπως μου είπε η γερόντισσα από το μοναστήρι, η γερόντισσα Εφρεμία, είναι τόσο ζωντανή η παρουσία της, ώστε να φροντίζει ακόμη και για την πανήγυρή της και για την ημέρα δηλαδή που εορτάζει, ώστε δηλαδή το μοναστήρι να ανταποκριθεί στους ανθρώπους οι οποίοι θα φτάσουν εκεί, να έχει τα ανάλογα εδέσματα, ώστε να τους δώσουν δηλαδή μια ευλογία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ παρακαλώ θερμά για την δική μας συμμετοχή. Είναι μια τοπική Αγία, Οικουμενική Αγία και πρέπει να ξέρουμε ότι την ημέρα εκείνη η καρδιά όλης της Ορθοδοξίας θα χτυπάει στην Καστοριά. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα τελεστούν στη Μητρόπολη. Στο μοναστήρι.
στο μοναστήρι, στο μοναστήρι της Κλεισούρας είναι ο τόπος της ασκήσεώς της και ο τόπος των ιερών της Λειψάνων. Και όλοι θέλουν να πάνε στο μοναστήρι. Όλοι θέλουν να επισκεφθούν το μοναστήρι. Για σκεφτείτε να γράφουν τώρα σε όλα τα ημερολόγια και στη Ρωσία ακόμη τη Οσία Σοφία, τη Εν Κλεισούρα τη Καστορία Ασκησάση. Να γίνεται γνωστή η Καστοριά σε όλη την Οικουμένη, σε όλο τον κόσμο. Και όλος ο κόσμος να σκέπτεται αυτή την ταπεινή, τη ρακένδυτη, η οποία έφτασε σε αυτό το ύψος της αγιότητας. Είναι κάτι πολύ συγκινητικό και κάτι πολύ πολύ συγκλονιστικό. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.